Για ανέτεια επίθεση κατά την παρουσία του στην Αθήνα κάνουν λόγο οι εν ενεργεία εργαζόμενοι της Wifi Lambda, οι οποίοι χθες πήγαν να συναντήσουν τον κύριο Νεφελούδη, με τον οποίο είχαν ραντεβού για να συζητήσουν τις εξελίξεις στην εταιρεία. Εκ μέρους των εργαζομένων μίλησε ο Βασίλης Κοριανόπουλος, ο οποίος στην εκπομπή Αναλυτής περιέγραψε την κατάσταση στο εργοστάσιο αλλά και το μέλλον των συναδέλφων του κάτω από τη γέφυρα. Τώρα, τι έγινε στην Αθήνα, είχατε και εσείς συνάντηση? Είχαμε κλείσει ραντεβού από Δευτέρα με τον κύριο γραμματέα, τον κύριο Νεφελούδη. Ναι. Μαζεύτηκε 2,5 με 3 η ώρα, είχαμε κλείσει το ραντεβού. Ωραία. Ο άνθρωπος δεν έχει πάρει ακόμα θέση. Θέλει το καλό όλων, το εργοστάσιο να μην είναι ανοιχτό, να μην έχουμε φασαρίες, να πέσουν πάρα πολύ οι τόνοι. Και από τις δύο μεριές, εγώ τους είπαμε ότι εμείς από τη δικιά μας τη μεριά δεν έχουμε κάνει τίποτα μέχρι τώρα. Ούτε φωνάξαμε, ούτε βρήσαμε, ούτε πετάξαμε πέτρες, αυγά, τίποτα. Θέλω να σας πω ότι άμα χαθούν θέσεις εργασίας και ξαναπάρουν καινούργια άτομα, δεν κερδίσαμε τίποτα. Να ξέρουμε τι λέμε. Δεν πήγαν 160 άτομα, πήραμε άλλα 160 άτομα και βγάλαμε καινούργιες θέσεις εργασίας. Περιτά αυτά ήταν ότι κάτω στην είσοδο του Υπουργείου Εργασίας, την ώρα που θα ανεβαίναμε εμείς απάνω, είχαμε 2,5 με 3 ώρα ραντεβού, κατέβαινε ο Νίκος ο Βογιατζίδης με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Θεοχάρη Ευθύμη. Μας μίλησαν πάρα πολύ απότομα. Πάρα πολύ απότομα. Ποιοι είστε εσείς και τι σκοπό έχετε εδώ πέρα, ποιους αντιπροσωπεύετε. Εμείς πάλι ήμασταν σε χαμηλούς τόνους. Είμαστε και εμείς εργαζόμενοι. Θέλουμε να δούμε και εμείς τι γίνεται για τη δικιά μας την τύχη, για το δικό μας το μέλλον. Ο λόγος που φαντάζομαι πήγατε εκεί ήταν για να δείτε τι γίνεται, πού πάει το θέμα με το εργοστάσιο. Σίγουρα αυτός ήταν ο πρώτος ο λόγος για το καλό όλων. Πάλι το τονίζω αυτό πάρα πολύ, για το καλό όλων. Δεν εγώ έχω εργασία και ο φίλος μου, ο κολλητός μου, ο ξάδερφός μου, ο γαμπρός μου να είναι απέναντι και να μην υπογράφω και να είναι άνεργοι. Αυτό δεν το θέλει κανένας. Το τονίζω πάρα πολύ καλά αυτό. Γιατί μας είπαν ότι είμαστε εμείς υπεύθυνοι που άνθρωποι θα απολυθούν και δεν θα πάρουν αποζημιώσεις. Άκουσον. Πήγαμε και στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και μας είπαν να περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβριο, άκουσον, ότι θα βγουν νέα νομοσχέδια. Και ποιος μας εγγυάται ότι τα νομοσχέδια, τα καινούργια που θα βγουν, θα είναι καλύτερα. Από αυτά που τι, που τα νομοσχέδια αυτά τι θα λένε όμως? Ναι. Δεν τα γνωρίζουμε, αλλά άμα είναι να το βιάζονται τόσο πολύ, όχι Σεπτέμβριο, τώρα άμεσα θα παίρναν θέση. Για το εργοστάσιο, για την τύχη όλων που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε έξω στην πύλη να μας έχουν έρθει τα ειδοποιητήρια, να μας έχουν απολύσει, να έχουμε χάσει αποζημιώσεις μας και να περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Σωματείου, Νίκος Βογιατζίδης, απαντά πως οι ενεργοί εργαζόμενοι ήταν αυτοί που επιτέθηκαν στους εκπροσώπους φορέων που συνόδευαν το Σωματείο στις συναντήσεις στο Υπουργείο Εργασίας, υπογραμμίζοντας πως εξυπηρετούν τα συμφέροντα της εργοδοσίας. Κοιτάξτε, την παροιμία φωνάζει ο κλέφτης, την έχετε ακούσει? Νομίζω ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει. Είναι τουλάχιστον θράσος να μιλάνε η υπόλοιπη πλευρά ότι μάλιστα τους επιτεθήκαμε. Συγκεκριμένα έχει συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Όταν τους συνάντησα κάτω, εγώ προσωπικά τους χαιρέτησα και τους ρώτησα πώς βρέθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας και για ποιο λόγο πήγαν εργαζόμενοι που δεν εκπροσωπούν τίποτα άλλο παρά μόνο τον εαυτό τους και έχουν και τη δουλειά τους. Απολυόμενοι είμαστε εμείς και μάλιστα χωρίς αποζημιώσεις. Και ποιος είναι ο λόγος που πάνε εκεί? Αυτό που τους είπα ήρεμα και εντελώς ήρεμα ήταν το γεγονός ότι με αυτή τους τη συμπεριφορά είναι σαν να στρέφονται ακριβώς απέναντί μας και εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα του εργοδότη και κανενός αλλουνού. Δεν εκπροσωπούν κανέναν εργαζόμενο, δεν εκπροσωπούν τίποτα άλλο πέρα από τον εαυτό τους, δεν ανήκουν σε κάποιο σωματείο και πώς με δημιουργήθηκε, είναι απορίας άξιο, πώς έκλεισαν ραντεβού και μάλιστα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας. Ποιος ήταν αυτός που τους έκλεισε ραντεβού? Αυτό που συνέβη όμως στην πραγματικότητα είναι ότι οι κύριοι επιτέθηκαν φραστικά τόσο στο Γενικό Γραμματέα της ΓΕΣΕ όσο και στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Χημικών Βιομηχανιών. Όχι μόνο δεν τους επιτεθήκαμε, αλλά μας επιτέθηκαν κιόλας και βγαίνουν και λένε ψέματα. Είναι ψεύτες, είναι συκοφάντες και μάλιστα επικαλούμε τη μαρτυρία και του Γενικού Γραμματέα της ΓΕΣΕ και του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας των Χημικών Βιομηχανιών. Όχι μόνο πραγματικά δεν τους επιτεθήκαμε, αλλά επιτέθηκαν συγκεκριμένα και στο Γενικό Γραμματέα της ΓΕΣΕ, επαναλαμβάνω, και στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Λυπάμαι πάρα πολύ για τους συγκεκριμένους συναδέλφους. Φοβάμαι ότι βρίσκονται σε εντελώς λάθος δρόμο, σε εντελώς λάθος λογική, η οποία ξεπερνάει τα όρια.